Ήμουνα στον αγώνα Εκατρομήτου, στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο ημίχρονο του αγώνα βγήκα να περπατήσω στο περίβολο, όπως όλοι σχεδόν οι φίλαθλοι. Από τα 30 μέτρα, μία παρέα τριών νέων ανθρώπων, 30 με 35 χρονών, μου φώναξαν «Στρατούλη, είμαστε μέλη της Χρυσής Αυγής, θα σε σκοτώσουμε τώρα, εδώ». Και έτρεξαν επάνω μου, με χτυπήσανε με κλωτσιές στα πόδια, κυρίως όμως γροθιές στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή φώναξα εγώ «Στρατούλης, με σκοτώνει η Χρυσή Αυγή». Έτρεξαν φύλαθλοι, τους απέτρεψαν και από εκεί και πέρα πήραν το δρόμο τους τα πράγματα. Άνανδρη επίθεση, φασιστική επίθεση, συμμορήτικη επίθεση, συμμορήτικη κυριολεκτικά σε ανύποπτο χρόνο και σε ανύποπτο χώρο. Όχι, ο γιος μου ήταν στο γήπεδο, δεν είχε, ήταν μέσα, δεν είναι μεγάλος, δεν είναι. Ήμουνα μόνος μου εκείνη τη στιγμή, ήμουνα μόνος. Την ώρα που σας χτυπούσαν, κύριε Στρατούλη, σας έλεγαν άλλες απειλές, κάτι άλλο? Όχι, το μόνο που είπαν ήταν ότι είμαστε μέλη της Χρυσής Αυγής και ότι θα σε σκοτώσουμε εδώ τώρα. Μπορείτε να τους περιγράψετε, αν τους δείτε θα τους αναγνωρίσετε? Όταν σε χτυπάνε στο κεφάλι και κινδυνεύεις να σε σκοτώσουν, μπορείς να ξεχάσεις ποτέ αυτά τα φασιστοειδή και τους εγκληματίες που χτυπάνε στο κεφάλι έναν άνθρωπο? Δεν το ξεχνάς ποτέ.